Η φωνία είναι βιώσιμη, διαβεβαιώνει με κατηγορηματικό τρόπο Αντώνη Σαμαρά σε συνέντευξή του στο πρώτο θέμα και απαντά σε όσους κατηγορούν την κυβέρνηση ότι στο Eurogroup δεν δόθηκε λύση στο ελληνικό πρόβλημα. Η συμφωνία είναι βιώσιμη. Είπαμε ότι θα κρατήσουμε την Ελλάδα οριστικά στο ευρώ και το πετύχαμε, ενώ οι περισσότεροι προεξοφλούσαν την εκδίωξη της χώρας από την Ευρωζώνη. Για πρώτη φορά εξασφαλίζεται η επάνωδος της ρευστότητας και απομακρύνεται ο φόβος της επιστροφής στην δραχμή. Ο Αντώνης Σαμαράς ξεκαθαρίζει ότι αν τηρηθούν οι δεσμεύσεις εναντί των δανειστών, δεν θα υπάρξουν άλλες οριζόντιες περικοπές και ασκεί κριτική σε όσους εμποδίζουν τις μεταρρυθμίσεις. Αν η Ελλάδα εφαρμόσει όσα υπέγραψε, κυρίως το σκέλος των διαρθρωτικών αλλαγών, δεν θα γίνουν άλλες περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα. Ούτε τώρα, ούτε τα επόμενα χρόνια. Αντιμετωπίζουμε την αντίσταση όσων δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα, ώστε να διατηρήσουν προνόμια και σπατάλες. Ντρέπομαι που υπάρχουν πολιτικοί που έδειξαν καθαρά πως θα χαίρονταν αν δεν είχαμε πάει καλά. Ο Αλέξης Τσίπρας από το